Καλή εβδομάδα, Ελένη. Χαίρετε, καλή εβδομάδα να έχουμε, βεβαίως. Τι κάνετε? Όπως το είπες πριν, Γιώργο, πολύ εύκολα. Φύγε εσύ για σήμερα, έλα εσύ για σήμερα. Έτσι, γιατί είναι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τέλεια, μ' αρέσουν πολύ αυτά. Το μεταγραφικό. Μ' αρέσουν πολύ. Αν και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει κατά πολύ το τοπίο στα μεταγραφικά. Όπως αντιλαμβάνεσαι και συμβαίνουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Mm-hmm. Άρα κάπως κυλάει αντίστροφα έτσι ο χρόνος, αν και εφόσον θέλουν και επιθυμούν να είναι έτοιμοι στο πρώτο ραντεβού της ομάδας κατά 80 με 90%. Α, για πες λίγο το πρώτο ραντεβού πριν πας στα πιασάρικα. 21 Ιουνίου και 27 αναχώρηση για την Ολλανδία και το Apeldoorn. Έτσι, το πρώτο ραντεβού. Στην Ολλανδία 15 μέρες, Ναι, ναι, δύο εβδομάδες γεμάτες. Δύο εβδομάδες γεμάτες στο Apeldoorn. Ένα χωριό της Ολλανδίας, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για το Apeldoorn, αλλά πάμε στο μεταγραφικά. Βέβαια. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μπήκαν σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο κάδρο, ούτως ή άλλως το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Αν και να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, εγώ τον Βιερίνια τον βγάζω εκτός κάδρου, υπό την έννοια ότι η υπόθεση είναι τελειωμένη. Ναι, μεν δεν έχουν πέσει οι υπογραφές, οπότε οι υπογραφές είναι και το βασικό, γιατί όλα μπορούν να ανατρεπούν αν δεν υπάρχουν υπογραφές. Αλλά θεωρώ, ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και Βιερίνια θα πάνε μαζί. Εννοείται ότι θα τα βρουν και θα είναι η πρώτη ανακοίνωση, αν θέλεις, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Άρα θεωρώ ότι είναι διαδικαστικό, τυπικό, να το πω έτσι. Προτρέχω, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι Βιερίνια, είναι μια κατηγορία μόνος του για τον ΠΑΟΚ. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπαίνει στην ίδια συζήτηση, στην ίδια κουβέντα με τους άλλους τρεις, τον Κρέσπο, τον Μπίσεσβαρ και τον ΣΒΑΠ. Γι' αυτό λοιπόν τον βγάζω εκτός κάδρου ως προς αυτό το γνώμονα της συζήτησης, τον Βιερίνια. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ο πρώτος που θα ανακοινωθεί, αν θέλεις. Έτσι. Λοιπόν, για Κρέσπο. Έχουν γίνει συζητήσεις με τον Κρέσπο, έχουν μπει και στην οικονομική συνθήκη της ανανέωσης. Εκείνο το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι ακόμη συζητιέται η πρόταση και προσεχώς θα έχουμε εξελίξεις, γιατί αντιλαμβάνονται και στο ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να κλείσει, αν και εφόσον αποφασίσουν και οι δύο πλευρές ότι θα συνεχίσουν μαζί ή όχι. Μιλάμε για το οικονομικό σκέλος της συζήτησης και της ανανέωσης και μένει να δούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία με τον Κρέσπο. Πολύ πιο ανοιχτό είναι η υπόθεση με τον Μπίσεσβαρ, έχει γίνει προσέγγιση, αλλά ακόμη είναι πολύ ανοιχτό το συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης και με τον ΣΒΑΜ. Επιθυμία ή αν θέλεις κοινή συνισταμένη και των τριών ποδοσφαιριστών είναι η παραμονή, δίνουν προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα πρέπει να τα βρούνε και στο οικονομικό, ο ΣΒΑΜ ενδεχομένως και στο ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ, γιατί σίγουρα παίζει ρόλο το οικονομικό, αλλά φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει έτσι να παίζει, θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής στα πόδια του, θέλει να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα από ό,τι είχε ενδεχομένως φέτος. Ακούω προηγουμένως το Χρήσαντο να λέει για το Ματίγια που η γυναίκα του είναι έγκυος, αν δεν κάνω λάθος, μην χρεώνεις άλλο ποδοσφαιριστή εγκυμοσύνη. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και με τον Μπίσεσβαρ, γιατί και η δική του η σύζυγος είναι έγκυος, οπότε αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι σαφώς είναι μια παράμετρος που παίζει ρόλο, γιατί είναι διαφορετικό του να πρέπει να κινήσεις όλες τις διαδικασίες, να φύγεις, να μετακομίσεις όταν η σύζυγος περιμένει το παιδί της και είναι σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά είναι μια ανοιχτή υπόθεση και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και πέρα είναι τελειωμένες. Είναι στην τελική ευθεία, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, οι υποθέσεις Κουαλιάτα, Νάσμπεργκ, τα είπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Επί της ουσίας τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους με τις ομάδες τους και αναμένουμε να ανακοινωθούν, να επικυρωθούν επίσημα και από τον ΠΑΟΚ. Άρα, Ελένη, μπαίνει σε μία κατηγορία, μπαίνουν μάλλον σε μία κατηγορία ο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ και ο ΣΒΑΜ, έτσι. Για μένα ναι. Βιερίνια το βγάζω. Ναι, λες ξεχωριστά είναι ο Βιερίνια, έχει γίνει αναφορά στο όνομά του πριν από κάποιους μήνες, ότι είναι βούληση και των δύο να συνεχίσει σαν ποδοσφαιριστής, έτσι, όχι σε κάποια άλλη θέση. Ναι, παίζει κανονικά και του χρόνου, οκ. Okay. Λοιπόν, οι τρεις σε μια κατηγορία και στην άλλη κατηγορία οι παίκτες που θεωρούνται κλεισμένοι, όπως είναι ο Κουαλιάτα και ο Νάσμπερκ. Αυτοί οι δύο. Ο 26χρονος ακριβώς κεντρικός αμυντικός.
Ναι, είναι οι πρώτες υποθέσεις, έτσι, οι πρώτες κινήσεις ενίσχυσης. Σίγουρα περιμένουμε εξέλιξη και στο θέμα του Κοτάρσκι. Ο πρόεδρος της Γκόριτσα, όπου η Γκόριτσα είναι η ομάδα που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός από τον Άγιαξ, ο Κοτάρσκι, ο 22χρονος Κροάτης τερματοφύλακας, επί της ουσίας επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο ανάμεσα στον Άγιαξ και την Γκόριτσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Γκόριτσα προσπαθεί να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που έχει στη συμφωνία της με τον Άγιαξ, ναι, να αποκτήσει δηλαδή τον Κοτάρσκι, ναι, και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ τους κάνει μια συμφέρουσα πρόταση, τους ικανοποιούν τα λεφτά και έχουν προχωρήσει ήδη στην αντικατάσταση του Κοτάρσκι και μίλησε κιόλας για αυτήν, λέγοντας ότι εμείς έχουμε κάνει ήδη τις κινήσεις μας, τότε πολύ πιθανόν να ανοίξει και ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ για να προχωρήσει η απόκτησή του από την Γκόριτσα του Κοτάρσκι. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ επί της ουσίας δεν μιλάει με τον Άγιαξ, θα μιλήσει με την Γκόριτσα. Με την Γκόριτσα γιατί, αφού στον Άγιαξ δεν ανήκει ο παίκτης. Ναι, αυτό, ότι η Γκόριτσα θα κάνει χρήση της οξιών αγοράς του τερματοφύλακα. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μια καλή οικονομική συνθήκη να ποντάρει λεφτά στο Κοντάρσκι, να τον πάρει με 1,1 και να τον πουλήσει ακριβότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Βάζοντας και εκείνο ένα καλό ποσό στα ταμεία της και επί της ουσίας κάνει. Δεν μιλήσεις λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί. Ο Κοντάρσκι, ναι, είναι η επιλογή που λέμε ότι τον αποκτάς και τον καρφώνεις βασικό. Ή όχι. Δεν μπορώ να το πούμε σίγουρα αυτό. Νομίζω ότι θα. Κοίταξε να δεις. Οι συστάσεις από την Κροατία είναι εξαιρετικές. Δηλαδή και η βαθμολογία που έχει ο τερματοφύλακας, που έχει ο τερματοφύλακας σεζόν που τελείωσε, είναι υψηλότερη στην Κροατία. Δηλαδή πάνω και από τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Κροατίας, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα τερματοφύλακα 22 ετών. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι είναι μεγάλο το φορτίο και μεγάλη πίεση. Αν και εφόσον πούμε ότι αυτός έρχεται και είναι ο βασικός και αναντικατάστατος, ναι, για τα goal post, ναι, αν φύγει και ο Ζήφκοβιτς, που όλα δείχνουν ότι φεύγει και ο Ζήφκοβιτς, ο Παχαλάκης αποχαιρέται, προφανώς θα πρέπει να γίνει κίνηση και για άλλον τερματοφύλακα. Μάλιστα. Οπότε, ναι, μένει να δούμε αν θα πάει σε μια κίνηση αναλόγως τι κίνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν πάει σε μια πιο έμπειρη, πιο ακριβή, πιο ψημένη κίνηση, θα υπάρχει ένα εσωτερικό ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να σου πει κανένα ότι ο Κοτάρσκι πάει για βασικό ή η άλλη κίνηση πάει για βασικό. Ανάλογα πώς θα κινηθεί. Ναι, ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ. Είναι λοιπόν, σημαντική, ναι, η θέση, είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε τον, σύμφωνα με την ψηφοφορία των παικτών της ομάδος, τον κορυφαίο παίκτη του. Δεν τον έχει δηλαδή τώρα στην. Δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται και πρέπει να την καλύψει τη θέση με μια πάρα πολύ καλή επιλογή και μεταγραφή, εννοείται. Και ξέρεις, αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος. Δηλαδή, για μένα το βραβείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το δίνει ο κόσμος υπό την έννοια με βάση τα γούστα, τις συμπάθειες, τον φαντεζή, τον παίκτη. Ψηφίζουν οι συμπαίκτες, δηλαδή τα αποδυτήρια. Ποιον θεωρούν ότι ήταν ο πιο πολύτιμος, αυτός που κατέβαλε τη μεγαλύτερη προσπάθεια, αυτός ο οποίος αξίζει αυτό το βραβείο βάσει τις προσπάθειες που έγινε, έτσι. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο Πασχαλάκης, σύμφωνα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό βραβείο. Δύσκολη επιλογή. Και αν κρίνεις και το πώς εξελίχθηκε ο τελικός του Champions League, καταλαβαίνεις και εσύ πόσο σημαντική θέση είναι αυτή του τερματοφύλακα. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, για μένα είναι η πιο σημαντική. Θα κρίνει πολλά για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, το πώς θα κινηθούν για την κάλυψη του Πασχαλάκη. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο, για να στο θέσω καλύτερα, μην φτάσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο να μνημονεύουμε τον Πασχαλάκη. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι όταν μια υπόθεση κλείνει, ένας φάκελος κλείνει, θα πρέπει να είναι μέτρο σύγκρισης για κάτι καλύτερο. Τότε σημαίνει ότι έχεις κάνει μια πετυχημένη κίνηση. Ναι, βέβαια, έτσι. Όχι να μνημονεύεται και να λες τι είχαμε και τι χάσαμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άλλο όνομα πιασάρικο. Δεν έχει κανένα όνομα πιασάρικο. Λοιπόν, άλλο όνομα πιασάρικο. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Γερμανία, στο Kicker, για τον Δημήτρη Λιμιό. Γιατί μπαίνει στο κάδρο ο ΠΑΟΚ, μπαίνει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υπό την έννοια ότι θα κινηθεί για Έλληνες ποδοσφαιριστές και κάπως έτσι συνδέεται ο Λιμιός με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μπαίνει στο κάδρο και ο ΠΑΟΚ ως η πρώην ομάδα και η προοπτική επιστροφής του στην Ελλάδα. Βεβαίως όμως λίγο δύσκολη περίπτωσή του, γιατί ανήκει στην Κολονία. Έτσι, η Κολονία είναι η ομάδα που τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Δεν έπιασε εντός εισαγωγικών στην Κολονία.
παραχωρήθηκε δανεικός στην Ολλανδική Twente και επί της ουσίας η Twente τον βοήθησε να αναγεννηθεί εντός εισαγωγικών, να κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Και φαίνεται ότι η Twente καλό βλέπει την προοπτική να τον αποκτήσει, να τον κάνει δικό της, δηλαδή από δανεικός να γίνει μόνιμος στην Twente και να δώσει ένα ποσό στην Κολονία. Από την άλλη, οι Γερμανοί, βάσει του δημοσιεύματος, θέλουν έτσι να καλύψουν τη χασούρα με τα λεφτά που έδωσαν στον ΠΑΟΚ και με τα λεφτά που θα πάρουν από τη Twente. Οπότε καλοβλέπουν μια συγκεκριμένη κίνηση από τη Twente. Σαφώς, όπως τονίζουν, δεν θα καλύψει η Twente τα 3,3 που έδωσαν στον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει μια ισορροπία ως προς τα έσοδα-έξοδα της συγκεκριμένης μεταγραφικής κίνησης. Και υπογραμμίζουμε ότι δεν είναι και λίγα λεφτά για την εποχή της πανδημίας, αλλά μπορούν κάπως να καλύψουν την χασούρα. Υπάρχουν και ονόματα για αριστερό μπακ, αλλά νομίζω ότι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι από αυτά τα ονόματα που ακούγονται, αλλά πολλές φορές αυτές οι καραμπόλες φέρνουν, ενώ οι καραμπόλες και το πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις φέρνουν άλλα ονόματα, προσεχώς θα πούμε περισσότερα. Πάντως, και να πούμε για Πασχαλάκη. Να πούμε για Πασχαλάκη ότι είναι ιδιαίτερα περιζήτητος εντός και εκτός συνόρων. Και το αφήνω εδώ προσεχώς περισσότερα και εδώ. Εντός συνόρων. Και εκτός υπάρχουν ομάδες εκτός των Καταλαβαίνων. Αλλά ξέρω ότι έρχεσαι το ζουμί της υπόθεσης. Μα δεν υπάρχουν ομάδες που να μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του Πασχαλάκη, τις οικονομικές εννοώ. Όχι τις αγωνιστικές, τις οικονομικές. Εγώ θα σου πω, Γιώργο, ότι είναι περιζήτητος. Δηλαδή εκτιμούν κάποιοι ότι η χρονιά ήταν πολύ καλή στον ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Μας. Είχε ένα θετικό πρόσημο και τον καλοβλέπουν και τον φλερτάρουν εντός εισαγωγικών. Ο ίδιος δεν έχει πάρει την απόφασή του ακόμη, είναι στην Εθνική και ζυγίζει όλα τα δεδομένα. Α, είναι και στην Εθνική, ναι, τώρα εκεί τον προκαλούν και οι υπόλοιποι, είναι σωστά. Λοιπόν, ναι. Ελένη, ευχαριστώ.